Μήπως φταίει το ότι τον είχες δεδομένο. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα τον χάσεις κάποια στιγμή που και που δεν το περιμένεις και θα χτυπάς το κεφάλι σου στους τοίχους. Ρέμος, βγήκες με έναν ακόμα και με δουλεύεις. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω άλλες εντάσεις. Πάω για ύπνο. Τι είναι, πού πας για ύπνο? Από εδώ και πέρα θα κοιμάμαι στο σαλόνι. Πρέπει να βρούμε αγοραστή που να θέλει να τη διατηρήσει όπως είναι, μαζί με τα άλογα. Πρέπει να βιαστούμε. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Το περιβάλλον είναι ίδιο σε όλα. Που σημαίνει ότι τα έγραψε μαζεμένα. Α, τι κάνεις, είσαι έτσι κι αλλιώς αυτός είσαι ένας χώρος που δεν σε γυρίζεται. Τέρματα DVD. Θέλω να με πας να δω τον Μπίλι. Πού βρήκατε τόσα λεφτά? Τι εννοείς? Θεόφιλος σας τα έδωσε για το άλοθη. Είχε πουλήσει τότε ένα κίνητο. Σας δωροδόκησε, έτσι δεν είναι? Τράβηξε τα DVD χωρίς να αλλάξεις γύρω τα πράγματα. Ισπανού κατάλαβε ότι είχαν τραβηχτεί την ίδια μέρα. Μα καλά, πώς το κατάλαβε, Ισπανού? Σηκώ, φύγε από εδώ μέσα. Θα σου φέρω εγώ το απόγευμα. Και τι θα τη δείξουμε, αφού δεν έχουμε τον Μπίλι? Καιρό είχε να μου προκαλέσει χαρά ο έρχομός σου. Θες να δεις τον Μπίλι, πάμε. Τι κοιτάς? Πως σήμερα θα είναι μαζί σου. Δηλαδή? Σου απάντησαν οι Ρώσοι? Όχι, αλλά το ξανασκέφτηκα. Αν προκύψει κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή, θα ζητήσω να τη φτιάξει από το χώρο του. Με κούρασε και εμένα αυτή η ιστορία. Δόξα τω Θεώ. Αυτό σε παρακαλούσα τόσο καιρό. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο. Πάμε. Τι είναι πάλι, τι έβαλες? Τίποτα. Απλά... Δεν πιστεύω να μου έχεις καμιά περίεργη έκπληξη. Είσαι πολύ καχύποπτη τελικά. Μοιάζεις. Σε λίγο θα είσαι τον αγαπημένο στην αγκαλιά σου. Γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να δω τον κύριο Μαλτέζο. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι στο γραφείο του αυτή τη στιγμή. Θέλετε να το αφήσετε κάποιο μήνυμα? Όχι, 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 δεν πειράζει. Μπορώ να το περιμένω. Πολύ ευχαρίστω. Απλώς δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσει. Δεν με ενημέρωσε. Μην ανησυχείτε. Δεν βιάζομαι καθόλου. Για τον κύριο Μαλτέζο πάντα υπάρχει χρόνος. Όπως νομίζετε. Θέλετε ένα καφέ? Όχι, όχι. Ευχαριστώ, είμαι μια χαρά. Α, συγγνώμη. Ναι, έλα, κορίτσι μου. Κύριε Μακρύ, ο Μαυρίδης. Τα ξέρασε όλα. Τον έδωσε στεγνά το Θεόφιλο. Τον έχω τραβήξει και σε βίντεο. Πρέπει να το δείτε. Πρέπει να μου πείτε τη γνώμη σας. Μπράβο. Το ήξερα ότι θα τα καταφέρεις. Δεν μου λες, το είπε καλά το ποίημα ή έχασε τα λόγια του? Α, κατάλαβα. Μάλλον δεν μπορείτε να μιλήσετε. Ακριβώς. Λοιπόν. Τι να σας πω, νομίζω πως έχουμε στα χέρια μας μια γερή απόδειξη. Ίσως με αυτή την ομολογία καταφέρουμε και το στριμώξουμε. Αλλά πρέπει να το δείτε κι εσείς, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πότε μπορούμε να βρεθούμε? Τώρα έχω μια δουλειά που προηγείται. Μόλις ξεμπλέξω θα σε πάρω εγώ. Γεια σου, κορίτσι μου. Καλό σημάδι. Όταν πάει καλά μια υπόθεση, μετά πάνε όλες καλά. Σας τα εύχομαι. Μακάρι να κρατήσει το γούρι μου. Ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου? Ότι ο ένοχος θα έρθει η στιγμή που θα κάνει το μοιραίο λάθος. Όσο καπάτσος και να είναι. Και εγώ θα είμαι εκεί και θα τον περιμένω. Τελικά, κανένας δεν μένει ατιμόρυτος. Κανένας. Τι έγινε τελικά με το περιβέραιο? Θα το δώσω στη Φέη? Ναι, αφού είναι τόσο σημαντικό για σένα να πάρει το δώρο σου, θα το κάνω. Απλώς να ξέρεις ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην το δεχτεί. Οπότε θα της πω να το χαρίσει ή να το πουλήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Ας το κάνει ό,τι πραγματικά θέλει. Εγώ δεν θέλω να το έχω. Γενικά μου θυμίζει πράγματα και καταστάσεις που θέλω να ξεχάσω. Δεν πάμε κανένα θέατρο καλύτερα? Πάλι σινεμά. Α, ωραία ιδέα. Τέλεια. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πέρα καλά με αυτούς τους δύο, Και χθες το έτερ μαζί στον παράκι και τα έπινε το γιο τους. Ναι. Ναι, και μάλιστα με πολύ γιότητα. Εμένα κάτι μου βρωμάει. Καλό κακό, εγώ προειδοποίησα τη μαμά. Τις το είπες? Ναι, όχι βέβαια. Απλώς της μίλησα. Της είπα και καλά να προσέχει τη σχέση της, να μην παίρνει απόσταση. Τέτοιες βλακίες, τι να έκανα? Άστο, Χρύσα, μην αγχώνεσαι. Παλιό το κολπάκι δεν πιάνει. Τι εννοείς? Ξέρω εγώ τι λέω. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία, εξήγησέ μου. Η μαμά να το μάθει θα φρικάρει. Άστο, θα τους φτιάξω εγώ. Δηλαδή τι θα κάνεις? Θα το βρει από εκεί που δεν το περιμένει. Ο Κίμωνας. Εξήγησέ μου, παιδάκι μου, δεν σε καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις όταν πρέπει. Καλό μάθημα, κούκλα μου. Και όταν γυρίσεις θα σου έχω φτιάξει ένα φαγητό να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Και γλυκό για τη Λίνα. Πού μαγειρεύεις? Τόσα χρόνια εργένης έχω γίνει σε. Κυρία Μαντώ Ρωμανού. Η ίδια.
Αυτό είναι για σας. Ευχαριστώ. Τι είναι? Από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης είχε πάει εκεί για εγχείρηση. Εγώ, ο Γιάννης Σημεωνίδης, έχοντας σώα στα σφρένες και εν γνώση των συνεπειών. Τι έγινε, τι σου έστειλε? Ο Γιάννης είχε γράψει διαθήκη λίγες μέρες πριν μπει στο χειρουργείο. Λες και το ξέρε πως δεν θα βγει ζωντανός. Μου αφήνει το μερίδιο του στο μπαράκι. Κόσμο, με φρόντισε. Ένιωθε πως κάτι θα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σε αγαπούσε πολύ. Παρόλο το φόβο του θανάτου, το μυαλό του ήταν σε σένα. Και ξεπέρασε την ίδια του την ύπαρξη. Αυτό θα πει αγάπη. Αυτό είναι το σπίτι. Πολύ χρώμα, ρε παιδί μου. Εμένα τα μάτια μου μόνο τον κρύο της φυλακής έχουν συνηθίσει. Έλα, άστο κάτω. Πού πάμε? Παμπής. Αυτό είναι το δωμάτιο της Φέης. Δεν μας νοιάζει. Και αυτό... Let's take a little trip down. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιό μου. Το δωματιάκι μας. Σας αρέσει? Don't worry about the time. We'll find a place to stay. People around here seem familiar in some way. Look kinda like we did before we got so cold. And in the air the quest. Ξέρεις, σκεφτόμουν πόσο βλάκας είμαι. Γιατί? Γιατί? Ναι, γιατί. Γιατί μου ήρθε στο μυαλό όταν είχε πρωτοπαιχτεί η φάση μεταξύ μας στο μπαράκι. Θυμάσαι? Κι εγώ χαζούς την έκοψα από την αρχή. Πρέπει να είμαι πολύ βλάκας για να το κάνω αυτό. Βλάκας. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον βρήκες γυναίκα με υπομονή. Αλήθεια? Αμέ. Ωραία. Γιατί εγώ δεν έχω καθόλου. Όχι. Όχι. Let's fall in love again with music as our guide. We'll raise our ready hands and let go for the ride down into unknown lands. Τι γίνεται, το σπρώχνουμε το πράγμα? Νομίζω ότι τα πάω καλά. Θα πουληθεί γρήγορα η φάρμα. Θέλω να είσαι σίγουρος. Δεν γουστάρω αμφιβολίες. Είμαι. Τους είπα θα αναλάβω εγώ. Ωραία. Πάρε αυτό. Είναι μεσητικό. Εδώ να στείλεις τα κορίτσια. Το έχουν δικοί μου άνθρωποι. Πες τους ότι το ψάξες και είναι το καλύτερο που βρήκες. Εντάξει. Ξέρεις τι θα πάθεις αν διανοηθείς να μου την κάνεις. Δεν χρειάζεται να γίνω περιγραφικός. Δεν μου λες. Πήρε τα αυτή σου τίποτα για τον μπαράκι? Από τότε που τα τίναξε αυτός ο Γιάννης δεν έχω ιδέα για το θέμα. Τι να σου πω. Δεν μου έχουν αναφέρει κάτι τα κορίτσια. Μην περιμένεις από αυτές. Βρες άλλο τρόπο να μάθεις. Και γρήγορα μάλιστα. Το έχω βάλει και αυτό στο μάτι. Ένα μπαρ είναι ό,τι χρειάζεται για τις δουλειές μου. Δεν συμφωνείς? God knows what is hiding in that weak and drunken heart. I guess he kissed the girls and made them cry. Those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. A fiery throng of muted angels given love. Τι κάνει τόσο εδώ? Ανοιχτή είναι. Αυτή πρέπει να είναι κλειδωμένη.
Τσερνόμπιλ. Μπιλί. Μινά. Μινά. Αφεντικό μου. Τι κάνεις εδώ. Πού είναι ο Μπιλί, ρε. Το σκάσε. Τι είπες. Κι όμως. Πώς το σκάσε. 10 λεπτά έλειψα. Όταν γύρισα η πόρτα ήταν ανοιχτή και αυτό το σύρμα πεσμένο κάτω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, αλλά την παραβίασε. Και γιατί έφυγε. Η εντολή μου ήταν να μην το κουνήσει καθόλου από την πλάτη. Έλεγε πως έχει πονοκέφαλο, ζητούσε συνέχεια παυσίπονα. Το ξέρεις, κατάφερα να σου δουλέψει ο Μπιλί. Τόσο άχρηστο είσαι, ρε. Έκανε σαν να πω να γυρίσει. Σηκωφύγε από εδώ μέσα. Σηκωφύγε να μην σε βλέπω μπροστά μου. Αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Ακουσέ. Ανά. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια, τα έχω τελείως χαμένα. Κόφτο. Ωραία, το έφτιασες, αλλά δεν με πείθεις. Εσύ ποτέ δεν θα αφήνεις τον Μπίλι με έναν ηλίθιο. Τα οργανώνεις όλα καλά. Κάτι άλλο έχει πάθει και με κοροϊδεύεις. Καλά, να σου πω κάτι, είσαι ταραγμένη και το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις τι λες τώρα. Ούτε εμένα με συμφέρει αυτό που έγινε. Ξεχνάς τους Ρώσους. Λίγο με νοιάζει για τους Ρώσους. Εδώ μιλάμε για τον άνθρωπό μου. Ήταν άρρωστος, τον έβλεπα στο βίντεο. Αποκλείεται να βγει και μόνος του σε αυτή την κατάσταση. Όχι, ήταν πολύ πιεσμένος τελευταία. Δεν ξέρω τι να σου πω, ούτε εγώ περίμενα ότι θα το ξανακάνει. Αλλά αυτό είναι, άμα μπλέξει με άχρηστος, αυτά παθαίνεις. Κόψε το θέατρο, Μαλτέζο, σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό το έχεις σχεδιάσει. Κάτι άλλο συμβαίνει στον Μπίλι. Πες μου τι έπαθε. Πες μου τι έπαθε, δεν θέλω να μου πεις. Ξέρεις καλά, ξέρεις ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι από μένα. Ξέρεις ότι κρατάω τις συμφωνίες μου. Είπα ότι θα σου το δώσω και θα το κάνω. Όχι, δεν θα μου το δώσεις. Δεν σε πιστεύω πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύεσαι τους παιδιά, αλήθεια. Σώπα μου, ωραία, για να φροντίζεις τα λούδια μου το κάνω. Αν τα άφηνα στη Βίκη θα τα βρίσκω όλα μαραμένα. Έλα τώρα, εγώ το ξέρω, είσαι ψυχάρα. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Και εσύ δεν πας πίσω. Δεν υπάρχουν αγόρια σαν και σένα. Ανέλαβες ένα παιδί χωρίς να σκεφτείς συνέπειες, από καθαρή αγάπη. Σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και οι δύο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς τη δική σου βοήθεια δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Τι λες καλέ, θα βρίσκεις εσύ την άκρη σου. Έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι βάλεις στο μυαλό σου το πετυχαίνεις. Τέλος πάντων, να μην σε καθυστερώ. Ξέρω ότι έχεις ετοιμασίες τώρα για το ταξίδι. Να δώσεις πολλά φιλιά στο μαράκι. Ναι. Έννοια σου. Θα την κατσιάσω στα φιλιά. Τόσο που μου έχει λείψει. Και εσύ. Το μικρό και τα μάτια σου. Μην ανησυχείς. Εδώ θα είμαστε όλοι πολύ πιο άνετα. Χαίρομαι. Να προσέχεις. Μπορώ να σου πω κάτι. Δεν θα απολογηθώ τώρα επειδή μου γλωσσικώθηκε και έφυγε. Στο κάτω-κάτω μπροστά ήσουν, να είδες τι έγινε. Όσο το σκέφτομαι εκεί έξω, όλο μόνο. Μπορεί να κινδυνεύει, το καταλαβαίνεις. Κι εγώ ανησυχώντα, δεν είμαι ανέστητος. Αυτό να το σκεφτώσουν πριν το φυλακίσεις εδώ μέσα. Ήξερες ότι χειροτέρευε και όμως τον κρατούσες. Τι να έκανα, ρε. Τι να έκανα, το φρόντισα όσο καλύτερα μπορούσα. Μη μου κάνεις το συμπονετικό, γιατί πραγματικά νιώθω αηδία. Καλά, εντάξει. Σου πω γιατί. Ξέσπασε πάνω μου, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν διώχεις. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά θα μου το βρεις. Αλλιώς θα ανοίξω το στόμα μου και θα τα πω όλα. Θα σε κάψω. Έτσι κι αλλιώς τώρα πια δεν με εμποδίζει τίποτα. Δεν είναι ώρα για απειλές. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Εδώ έχασα τον άνθρωπό μου. Ό,τι ήταν να χάσω, το έχασα. Χωρίς το Μπίλι τίποτα δεν έχει νόημα πια. Τίποτα δεν έχει σημασία. Και υπεύθυνος είσαι εσύ γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ηρεμήσεις. Γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους μας τον Μπίλι. Θέλω να καθίσεις να σκεφτείς πού μπορεί να πήγε. Ωραία. Και θέλω να είσαι στο γραφείο μου να καθίσουμε μαζί να οργανώσουμε την έρευνα. Τον κόσμο θα γυρίσω ανάποδα, αλλά θα τον βρω. Άκουσε τι είπα, εγώ θα τον βρω. Έτσι όπως έχω αγκαλιά, ξέρεις πως αισθάνομαι. Πώς. Τέλεια. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα από τα προηγούμενα. Δηλαδή. Να, ξαφνικά ξέχασα τη φυλακή. Όλες τις βλακίες που έχω κάνει, νιώθω ότι κάνω μια καινούρια, καθαρή αρχή. Δεν πιστεύω να τα ξεχάσεις όλα και αυτά που σου είπα. Έλα τώρα, αφού ξέρεις τι εννοώ. Όχι, γιατί αν τα ξέχασες, εγώ δεν τα ξαναλέω. Άσε και το άλλο δηλαδή.
Που αν δεν μας παρακολουθεί κάποιος αστυνομικός, έτσι δεν τη βρίσκω. Άντε, αλήθεια. Ναι. Ναι. Και τώρα. Καλύτερα. Κάτι γίνεται. Ναι. Θα μπορούσα να κάτσω σε αυτό το κρεβάτι και να σε κοιτάω ώρες. Να σε χαϊδεύω. Να σου δίνω φυλάκια. Βέβαια, έχει πιαστεί λίγο το κολαράκι μας τώρα, Ράτζα. Τι λες, για τα σίδερα. Να είμαι κι εγώ. Πάνω στην ώρα. Και μόλις βρήκα κάτι σπιτάκια στο φάλιρο που κλείστηκα. Πάντα θέλω να μείνω κοντά στη θάλασσα. Τι λες, θα πεταχτούμε αργότερα να τα δούμε. Ξέρεις, αλλάξανε κάπως τα πράγματα. Τι εννοείς. Δεν θες πια να μετακομίσουμε. Σαν τρελός. Απλώς να. Έσκασε μια καινούργια πρόταση. Η ζωή με τον Θεοδόρο θα πάνε στην Αμερική να δουν τη Μαρία. Και σκέφτηκε να μας δώσει το σπίτι της μέχρι να γυρίσουμε. Δηλαδή να πάμε τα πράγματά μας εκεί για δύο μήνες και μετά να τα ξαναμαζεύουμε, να πηγαίνουμε αλλού. Γιατί να κάνουμε τόσο κόπο. Και επίσης εκεί οι άνθρωποι θα έχουν τα πράγματά τους. Εμείς θέλουμε να πάμε σε ένα σπίτι ή να το διακοσμήσουμε μόνοι μας με το γούστο μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Εντάξει, θέλω πολύ ευγενικό εκ μέρους τους, αλλά δεν νομίζω ότι μας συμφέρει. Σε παρακαλώ, μην το απορρίπτεις τόσο γρήγορα. Εγώ δεν έχω θέμα να μετακομίσουμε, να φύγουμε από τη γειτονιά. Αλλά ο μικρός θα τσινήσει. Εδώ είναι οι φίλοι του, το σχολείο του, δεν θα είναι εύκολο. Πού το πας? Λέω να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που μας δίνει η ζωή. Άσε να κλείσουν τα σχολεία και το καλοκαίρι ψάχνουμε με την ηρεμία μας. Να βρω κι εγώ έναν τρόπο να του το πω. Δηλαδή η γνώμη του μικρού μετράει πιο πολύ από τη δική μου. Πες μου τώρα, τη ζηλεύεις και το λαγό, δηλαδή. Όχι, κάτι σε ρώτησα. Μετράει πιο πολύ ο λαγός για σένα παρά εγώ. Δεν μιλάω σοβαρά. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε πει ότι θα αποφασίζαμε μαζί. Και ξαφνικά βλέπω ότι προτεραιότητα έχει ο λαγός. Τα δικά μου θέλω τα έχεις γραμμένα. Οκ. Okay. Αφού επιμένεις θα σου πω. Το ίδιο μετράτε και οι δύο. Μόνο που ο μικρός με έχει περισσότερο ανάγκη. Δεν έχει κανέναν άλλο στον κόσμο. Νόμιζα ότι το ξέρεις αυτό. Το έχεις καταλάβει. Να σου πω. Θες να με περιμένεις να γυρίσω. Και να το πιάσω που και που το αφήσαμε. Πολύ θα το θέλα, αλλά έχω κι εγώ μια δουλειά να κάνω. Πού θα πας? Πρέπει να μιλήσω στο Ρώσο. Δεν το αφήνεις καλύτερα. Πρώτη μέρα είσαι έξω, μην πέσεις κατευθείαν στα σκληρά. Τα έχει πάρει άσχημα μαζί μου, ε. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλει να με πλακώσει το ξύλο. Και λίγα λες. Φοβάμαι ότι άδικα θα τον πλησιάσεις. Έχει δίκιο. Τόσα χρόνια για μένα ήταν η οικογένειά μου και εγώ τι έκανα. Τα πέταξα στα σκουπίδια. Γι' αυτό πρέπει να νιώσει ότι μετάνιωσα. Δεν το βλέπω. Δεν καταλαβαίνεις, έτσι. Για μένα η κολλητή μου είναι τα πάντα. Δεν τα έκανα σκατά, αλλά θα επανορθώσω. Αυτό θέλω να του πω, ότι θα προσπαθήσω. Και ελπίζω μια μέρα να με εμπιστευτούν ξανά. Εντάξει, αφού επιμένεις, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Ξέχασε το. Αυτό πρέπει να το κάνω μόνο του. Αρκεί να με αφήσει να το εξηγήσω, να μου δώσει μια ευκαιρία και μετά σφαχτούμε. Κύριε Μαλτέζο, ο κύριος Μακρύς θέλει να σας δει. Του εξήγησα τι μπορεί να αργούσατε, αλλά και... Εντάξει. Σε τι οφείλω πάλι την τιμή? Θα ήθελα τη βοήθειά σας για κάτι, αλλά... από ό,τι βλέπω δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Γεια σας, κυρία Σπανού, τι κάνετε? Καλά. Καλά. Σίγουρα, γιατί μου φαίνεστε πολύ αναστατωμένοι. Μήπως σας συνέβη τίποτα δυσάρεστο, αν μπορώ να βοηθήσω. Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Απλά ζαλίστηκα λίγο από την υπερένταση. Να έχουμε κάποια προβλήματα στο διοικητικό και... αλλά θα τα λύσουμε. Πάω, σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Αλίμονο. Ξένοι είμαστε τώρα πια. Εγώ πηγαίνω στο γραφείο μου. Θα σκεφτώ αυτά που είπαμε και θα τα προχωρήσω. Ελπίζω μόνο το θέμα να λυθεί σύντομα. Ναι, βέβαια. Θα μιλήσουμε. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Σπανού. Να πάτε στο καλό. Κύριε Μαλτέζο, μπορούμε να τα πούμε λίγο στο γραφείο σας? Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Να τα κατάφερε να δραπετεύσει αυτή τη φορά. Δεν τον βρήκαν και... και τον σκότωσαν.
Λοιπόν, σε ποιο έγκλημα εμπλέκομαι σήμερα? Σε κανένα. Απλά αυτή η εξαφάνιση της Λένας Σοφιανού δεν με αφήνει να ησυχάσω. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Σας είπα ότι ήξερα. Εσείς μου τα είπατε. Αλλά μέσα από την έρευνα σκέφτηκα κάτι άλλο. Μήπως η Λένα Σοφιανού είχε κρατήσει επαφή με το σοφέρ σας? Τον γνώριζε, δουλεύανε στην ίδια εταιρεία. Όλο και κάτι μπορεί να του είχε πει. Σωτήρη. Σωτήρη νομίζω τον λένε, έτσι δεν είναι? Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποιο στοιχείο για την εξαφάνιση της Λένας Σοφιανού. Λοιπόν, κύριε Μαλτέζο, θα τον φωνάξετε να του μιλήσω. Ναι. Γεια. Τι κάνει η μουσα μου? Σε σκεφτόταν και είπε να σε πάρει να δει τι κάνεις. Δεν έκανα καλά, ε? Όχι, τι είναι αυτά που λες. Απλώς είμαι απορροφημένος από τις σημειώσεις εδώ στο βιβλίο. Τι γράφεις? Τα βάσανα που τραβά από την ηρωίδα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Σε έχω παιδέψει πάρα πολύ. Αλλά είχες δίκιο για χθες. Δεν ήμουν έτοιμη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το σεβάστηκες. Εντάξει, σου οφείλω όμως μια εξήγηση. Ξέρεις, στη ζωή μου κινδύνεψα πάρα πολύ από τα συναισθήματά μου. Και πάγωσα μέσα. Οπότε χρειάζομαι λίγο χρόνο να βάλω τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω ότι αξίζει να περιμένω. Εντάξει, θέλω να σου υποσχεθώ κάτι. Κάτι που θα βοηθήσει και εμένα να προχωρήσω στη ζωή μου, αλλά θα βοηθήσει και τη σχέση μας πολύ. Πες μου. Σου υπόσχομαι ότι μετά το γάμο του Σταύρου θα σου μιλήσω για όλα. Θα σου μιλήσω για τον άντρα που με σημάδεψε, για το τι μου έκανε. Και μετά θα μπορούμε να είμαστε κανονικά μαζί. Αυτό είναι που θέλω πάρα πολύ. Συμφωνείς? Δηλαδή ο Σωτήρης παρετήθηκε και εξαφανίστηκε? Και αυτός? Εξαφανίστηκε είναι δικό σας συμπέρασμα. Μην βάζετε λόγια που δεν έχω πει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να παρετηθεί. Τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που κουράζονται. Δεν είναι όλοι σαν για σας. Δούλεψε πολλά χρόνια στην εταιρεία. Κάποια στιγμή κουράστηκε και θέλησε να αλλάξει δουλειά. Τώρα, με αυτή την κρίση, δεν φοβότανε? Γι' αυτό το παρουσιάσαμε ως απόλυση. Και εγώ δεν ήθελα να χάσει την αποζημίωση του. Τέλος πάντων, όλα τα χαρτιά του είναι στο λογιστήριο. Με την υπογραφή του. Πάντως, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον αναζητήσω. Κύριε Μαλτέζο, μήπως μπορείτε να μου δώσετε τη διεύθυνση του σπιτιού του και το τηλέφωνό του? Η γραμματέας μου έχει τα αρχεία του προσωπικού. Θα ζητήσω να σας τα δώσει. Αν δεν με θέλετε κάτι άλλο. Προς το παρόν, όχι, δεν σας θέλω κάτι άλλο. Αλλά είμαι σίγουρος, κύριε Μαλτέζο, ότι εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε Μακρύ, μια ερώτηση. Με ποια ιδιότητα θα τα ξαναπούμε? Μην ξεχνάτε ότι είστε ένας συνταξιούχος αστυνομικός. Χάρη σας κάνω που σας δέχομαι. Το ξέρω. Και χάρες μεταξύ τους κάνουν μόνο οι φίλοι. Αλλά εγώ έτσι σας βλέπω πια. Σαν φίλο μου. Και έτσι θα σας επισκέπτομαι. Φιλικά. Ατέντε! Βοήθεια θέλω, βοήθεια. Κι εγώ, πιάσε. Πρόσεχε, ρε Πατάσχο. Έλα, ρε, ρίχτη. Να με βοηθήσεις να διαλέξω ρούχα για το γάμο, δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί δεν το ξέρεις, είναι ακούσεις μια σε δύο κουμπάρους με το κοστούμι με το μυστήριο. Όχι, ρε. Πρόσεχε, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα, τι είναι? Δύο κουβέντες, σου πω μόνο και θα φύγω. Δεν είναι τα δικά του γράμματα. Ποιανού είναι αυτό το τετράδιο? Μόνος είσαι? Ναι, δεν ήρθα να κάνω τεστ. Με και μονάς? Πήγα να πάρει την κόρη του. Πώς πάει το σχέδιο? Τσίμπης ο Άρης? Ναι. Μου έκανε σκηνή ζήλιας. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα πιάσει αυτό το σχέδιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το πάρει το μαθημά του, θα δεις.
Εσύ. Όλα καλά. Μακάρι να ξέρα. Για λέγε. Έχω καθυστέρηση. Δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου, δεν σε ξέρω. Ο Σάκης είναι. Μπορούμε τουλάχιστον να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν ξέρω κανένα Σάκη. Ο τελευταίος που ήξερα μας πούλησε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον ξέρω τον κύριο και δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Η πρώτη αντίδραση είναι πάντα ζόρικη και θα χαλαρώσουμε τον κύριο Καδύση. Όχι, έχει δίκιο. Έτσι έπρεπε να μου φερθείτε όλοι. Τα σκάτωσα και διέλυσα την παρέα και... Έμεινα μόνος μου. Αυτή είναι την πορεία. Λες να είσαι έγκυος. Ξέρω κι εγώ. Είναι κι αυτό μια πιθανότητα. Ή περιμένω παιδί, ή μπαίνω στην κλιμακτήριο που κι αυτό καλό δεν το λες. Εντάξει, μπορεί να είσαι έγκυος. Δεν είναι καλύτερο αυτό. Και ειλικρινά δεν ξέρω. Εντάξει, το Θεόφιλο τον αγαπάω και το άφηλα να του χαρίσω ένα παιδί. Αλλά η Σάνη θα τρελαθεί. Ακόμα δεν χώνεψε τον Αραβώνα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Και η Σάνη είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Έχει περάσει πολλά. Μην πανικοβάλλεσαι. Πολλές φορές έχουμε καθυστέρηση από άγχος. Περίμενα λίγο και δες αν συνεχιστεί κάνεις ένα τεστ εγκυμοσύνης. Ναι, ναι. Αυτό θα κάνω. Για να ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω. Γιατί στο ξαναλέω, η Σάνη αυτό δεν θα το δει με καλό μάτι. Ισχυρίστηκε ότι το βράδυ φώνονταν μόνος του σε μια ερημική παραλία στο Λουτράκι. Φοβόταν ότι θα μπλέξει, γιατί δεν γινόταν να το αποδείξει. Κάποιος έπρεπε να το καλύψει. Επιτέλους, τον έχουμε στο χέρι. Μην βιάζεσαι, δεν είναι τόσο εύκολο. Βέβαια, είναι ένα στοιχείο, καθώς επίσης και το ημερολόγιο της Ελισάβετ, της γυναίκας του αναγνώστου. Αλλά δεν αποτελούν αποδείξεις. Τουλάχιστον όχι τόσο ισχυρές για να καταδικαστεί. Δηλαδή τι μου λέτε, είμαστε πάλι στο μηδέν. Όχι τελείως. Αυτά τα στοιχεία θα μας βοηθήσουν να ανοίξουμε πάλι το φάκελο, αλλά ως εκεί. Κάτι είναι και αυτό. Θα αρχίσει η αστυνομία της έρευνας και δεν μπορεί, κάτι θα το έχει ξεφύγει. Όταν γνωριστήκαμε, μου είπες ότι ο Θεόφιλος αναγνώστου είναι εκδικητικός και επικίνδυνος. Έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ. Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν μάθει ότι τον έδωσες? Αν οι έρευνες της αστυνομίας δεν οδηγήσουν πουθενά, θα τον αφήσουν ελεύθερο. Και τότε θα κινδυνεύετε κι εσύ και η μητέρα σου. Δεν το είχα σκεφτεί. Έλα, μαμά. Έλα, γόρι μου. Έχεις δουλίτσα? Μπορείς να περάσεις λίγο από το ίδρυμα? Όχι, δεν θα προλάβω. Έχω μια δουλειά. Πριάρη μου, σε παρακαλώ πολύ, είναι ανάγκη. Μόλις ξεμπερδέψεις, έλα από εδώ. Καλά, οκ, αλλά θα καθυστερήσω λίγο, εντάξει? Εντάξει, σε περιμένω. Γεια. Ήσασταν τόσα χρόνια στο σώμα. Έχετε δει τόσες υποθέσεις. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε να τον στριμώξουμε. Μόνο αν ομολογήσει ο ίδιος θα πάει μέσα για τα καλά. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Θα τον παγιδέψω εγώ. Θα τον κάνω να τα ξεράσει όλα. Το έχω ξανακάνει. Είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του που θα την ξαναπατήσει. Τι έχεις στο μυαλό σου? Αρχικά θα το αποκαλύψω όσα ξέρω για το φόνο. Και μετά θα του δώσω ένα ραντεβού. Στο ραντεβού αυτό θα τον εκβιάσω, πως αν δεν αφήσει τη μάνα μου θα τον δώσω στην αστυνομία. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αφού έχει καλύψει τα ίχνη του, γιατί να φοβηθεί? Ναι, είδατε που δεν τον ξέρετε τόσο καλά όσο εγώ. Ο Θεόφιλος είναι και απρόβλεπτος και βίαιος. Όχι μόνο θα μου παραδεχτεί το φόνο, αλλά θα μου επιτεθεί κιόλας. Όχι, 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 αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν συμφωνώ. Μα γιατί? Θέστε εσείς εκεί να με προστατέψετε. Με το που μου την πέσει, θα βγείτε, θα τον συλλάβετε και τέλος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλεις να γίνεις το δόλωμα. Μικρή, παίζεις με τη φωτιά. Καλύτερα να καώ παρά να τον φάω στη μάπα. Να τυρανάει τη μητέρα μου και να φοβάμαι για την ίδια της τη ζωή. Σου λέω να το ξανασκεφτείς. Δεν θέλω να πάθεις κανένα κακό. Δεν θα πάθω τίποτα. Εσείς και η Τάνια θα με προστατέψετε. Σας έχω εμπιστοσύνη. Πρέπει να απαλλαγώ από αυτόν. Και δεν θα ησυχάσω αν δεν το δω στη φυλακή. Τι θέλει, κυρία? Πού είναι ο Μινάς? Θέλω να του μιλήσω. Ο Μινάς δεν είναι εδώ.
Κανένα πρόβλημα. Θα τον περιμένω μέχρι να γυρίσει. Δεν φεύγω αν δεν τον δω. Νινά, σε ζητάει η κυρία. Οι δυο μας τώρα, ξέχνα να το μαλτέσω. Θέλω την αλήθεια. Τι έγινε με τον Μπίλι? Ό,τι σου είπα. Ο Μπίλι το σκασε. Εξαιτίας το μαλτέζος θα μου κάνει ζωή κόλαση. Ανάθεμα την ώρα που έμπλεξα με αυτήν την ιστορία. Είσαι σίγουρος? Μήπως τον έκρυψες κάπου αλλού και σκοπεύεις να μας εκβιάσεις? Μίλα! Είσαι τρελή. Ρισκάρω το λαρίγκι μου με αυτήν την αναποδιά. Σιγά μην έκανα παιχνίδι μόνος μου. Ξέρεις πολλούς που τολμάνε να τα βάλουμε το μαλτέζο. Μα γιατί να το σκάσει τώρα, γιατί? Τον πίεζε πολύ με το λογισμικό. Τον ξέρεις τώρα πώς κάνει όταν θέλει κάτι. Εγώ πάντως μια χαρά του φέρθηκα. Ό,τι ζητούσε το είχε. Εκτός από την ελευθερία του. Και αφού είχε τελειώσει το παιχνίδι, γιατί δεν τον αφήσατε ελεύθερο? Αυτό ήταν το σχέδιο. Σε δύο μέρες σας τον φέρναμε. Άκουσα το μαλτέζο που του το έλεγε. Αλλά ο Μπίλι είχε σαλτάρει. Το ξέρω, δεν ήταν καλά. Τον έβλεπα στα DVD. Μπορώ να αναγνωρίζω τα συμπτώματα. Είχε χειροτερέψει. Δεν ηρεμούσε με τίποτα. Σαν να μην πίστευε πως τελειώσαν τα βασανά του. Ήταν συνέχεια στην τσίτα. Σε παρακαλώ. Ποιες ήταν οι τελευταίες του κουβέντες? Είπε τίποτα πριν το σκάσει? Κάτι μουρμούραγε για τον Ίκαρο. Ότι βγήκε από το λαβύρινθο. Κάτι τέτοιο. Μπίλι! Τι με κοιτάτε έτσι? Δοκιμάστε και πείτε μου αν σας αρέσει. Είναι υπέροχο. Ωραία. Και από μυρωδιά και από γεύση σκίζει. Σαν το φαγητό της μαμάς. Κάτι τέτοιες στιγμές καταλαβαίνω πόσο πολύ μου λείπει. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για αυτή? Ξέρω δεν είναι εύκολο, αλλά τη θυμάμαι μόνο σαν κοπέλα. Πείτε μου πως ήταν σαν γυναίκα, σαν μάνα. Ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου. Αλήθεια, ήταν πολύ γλυκιά και τρυφερή. Μας λάτρευε. Ήταν άξια και στη δουλειά της. Όλη αυτή τη φάρμα την κράταγε μόνη της με τον μπαμπά. Σειράφς τώρα. Για πες μας, πώς ήταν μικρή? Τη θυμάμαι στην ηλικία σου, ζωηρή και πεισματάρα. Αν της καρφωνόταν κάτι στο μυαλό. Σαν και εμένα. Αλλά ήταν και τρυφερό παιδί. Ευαίσθητο. Μαράζωνε αν έβλεπε άνθρωπο ή ζώο να υποφέρει. Δεν το άντεχε. Σαν τη Μαντώ. Αλήθεια, έψαξες να τη βρεις και έμαθες ότι ήταν στο εξωτερικό. Γιατί δεν προσπάθησες να τα ξαναβρείτε? Γιατί άφησες να χαθείτε? Τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι. Τη βρήκα. Δεν είχε παντρευτεί ακόμα τον πατέρα σας. Και τι είπατε? Με κατηγόρησε ότι εξαιτίας μου διαλύθηκε η οικογένειά μας. Ότι η μάνα της αρρώστησε και πέθανε από αυτό το μαράζι. Μου ζήτησε να μην με ξαναδεί. Ποτέ. Πώς κι είσαι ακόμα εδώ? Ναι, μωρέ, σκεφτόμουν κάτι και ξεχάστηκα. Θες να μου πεις? Όχι, σκόρπια πράγματα, τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν νομίζω, αν κρίνω από το ύφος σου κάτι σε απασχολεί πολύ. Καμία σχέση. Οκ, σε μένα δεν μιλάς. Τουλάχιστον με τον ψυχολόγο σου τα πάτε καλά, τα συζητάτε? Ξέρεις, τώρα πρώτη φορά μπαίνω στο τρυπάκι να κάνω συνεδρίες και μου φαίνεται κάπως περίεργο. Κατάλαβα. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα, ε? Μάλλον όχι. Κι όμως σε μένα κάτι δεν μου κολλάει σε όλο αυτό. Και δεν ξεγελιάμαι και εύκολα. Έχω πάρει το ένστικτο της μάνας μου. Τι θες να πεις? Ότι όλη η υπόθεση μυρίζει αλυγκόμενα. Γι' αυτό δεν μου δίνει σημασία τον τελευταίο καιρό, ε? Μάρο, μην μπερδεύεσαι. Εσύ μου έβαλες πάγο. Και λοιπόν, αν με ήθελες θα με κυνηγούσες. Κοίτα να δεις, αν το μυαλό σου είναι σε κάποια άλλη, απλώς πες το μου και ας μείνουμε φίλοι. Λοιπόν, τσάμπα, προσπαθούμε. Και τη χαϊδεύεις με το βλέμμα. Από πάνω, μέχρι κάτω. Μαρό, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσεις. Απλά τον τελευταίο καιρό είμαι λίγο μπερδεμένος. Άσε, μην το κουράζουμε καλύτερα. Αυτά τα πράγματα φαίνονται από την αρχή. Εμάς απλώς δεν μας έκατσε. Ας το αφήσουμε καλύτερα.
Σε αυτόν εδώ το φάκελο σου έχω βάλει τις προτάσεις μου για την ανάκαμψη του κολεγίου. Είναι μέσα και οι προτάσεις της Άννας. Διάβασε, σύγκρινε και θα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται. Έχω βγάλει τα συμπεράσματα. Πάω να ξέρεις ότι η Άννα δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει με το μέρος στο Συμβούλιο και το Ίδρυμα Βαλάτου. Που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο δραστικό. Η Άννα έχει πολλά ελαττώματα που δεν φαίνεται να ενοχλούν το Συμβούλιο. Από την άλλη, έχει και σπουδαία καριέρα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πιαστούμε. Στο παρελθόν της. Γιατί υπάρχει κάτι σε αυτό. Θα το βρεις εσύ. Ψάσε λίγο τις εφημερίδες. Απρίλιος. Πριν 27 χρόνια περίπου. Νομίζω αυτή η πληροφορία θα σου φανεί πολύ χρήσιμη. Γιατί δεν μιλάς καθαρά. Να κάνω εγώ όλη τη δουλειά. Θυμάσαι αυτά τα fake volant που είχε γεμίσει το κολέγιο με τον ανάπηρο. Ψάξ' το και δεν θα χάσεις. Μόλις τελειώσουμε με τους αραβώνες και τους γάμους, θα ξεκινήσω έρευνα. Τι εννοείς? Αραβωνιάζω με την Άννα Χατζικώστα. Τη μητέρα της Άννη. Με το καλό. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να σου βγει σε καλό, βέβαια, γιατί οι περισσότεροι στην ηλικία σου χωρίζουν. Να βρουν την ησυχία τους. Μετά από τόσο καιρό μόνος, σκέφτηκα να δω και το μαζί. Και η γάμη, ποιος παντρεύεται? Το διάσημο ζευγάρι του κολεγίου. Η Φέη και ο Σταύρος παντρεύονται την Κυριακή. Έλα, Σταύρο. Μπορείς να περάσεις λίγο από το γραφείο μου? Με πετυχαίνετε στον δρόμο, τρέχω για δουλειές. Καλά, για 5 λεπτάκια μου. Δεν θα σε καθυστερήσω παραπάνω, στο υπόσχομαι. Είναι κάτι προσωπικό δηλαδή. Αλλιώς δεν θα επέμενα. Καλά, σε λίγο θα είμαι εκεί. Δεν σου πω ότι δεν έχω χρόνο σήμερα. Εμένα γιατί μου λέει κάτι πως μου αποφεύγεται? Αχ, δεν ξέρεις τι δουλειά έχει πέσει. Τα τσιουάουα είναι ακόμα άρρωστα. Και όλα τα κοντινά πλάνα θα πέσουν πάνω μου. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ από τέτοια άγχη? Τι δηλαδή, τερμαίνει σχετική διδασκαλία? Για σήμερα ναι. Ο χυμός σας. Είναι φρέσκος? Βεβαίως. Τον έχεις ουρώσει? Θα σας φάρω διάλος και θα σας σηκώσω μήλος. Δεν θα ξαναγίνει. Πού πας, παιδί μου, πάρε το χυμό. Κρίμα δεν είναι να με παρατήσετε τώρα που τα πηγαίνω τόσο καλά. Αυτά δεν μου τα είπες. Τι έγινε με τη Μάρο? Είδε καμιά προκοπή το κοριτσάκι μου? Όχι ακριβώς, αλλά λίγο που μιλήσαμε σήμερα στο κολέγιο, κάτι σαν να ξύπνησε μέσα μου. Το σώμα μου αντέδρασε. Αλλά θα χρειαστώ λίγη βοήθεια ακόμα, διαφορετικά. Δεν το πιστεύω τι κάνω για την κόρη μου. Θυσία έχω γίνει. Τέλος πάντων, έχω χρόνο για ένα μήνυμα στα γρήγορα. Πες μου που θες να εστιάσουμε. Στην ερωτική ζώνη μεταξύ αυτιού και λαιμού. Από όλες τις ζώνες που έχει το κορμί αυτή βρήκες? Έχω ακούσει ότι είναι πιο ερωτική. Να με το επιβεβαιώσω. Πώς θα πάω? Καλά. Αλλά φτάνει τώρα, σβήσε λίγο. Φτάνει, μωρό μου. Κι εγώ νιώθω. Φτάνει, σου λέω. Φτάνει. Συγχαρητήρια. Πέρασε στην τάξη με άριστα. Μάθημα τέλος, στο καλό. Με παρατάτε τώρα που άρχισε να λύνει το σώμα μου. Να κάνεις εξάσκηση με την κόρη μου. Προβίτσες κάθε μέρα και θαλασσινά για τη λίβητο. Εγγυημένη επιτυχία. Λίγο ακόμα τουλάχιστον πρόβα να κάνουμε το φιλί, μέχρι να το εμπεδώσω. Πίσω μου σε έχω σατανά. Τέλος μαθήματα. Τέλος. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό που λέμε τώρα. Άντε, βούτα την κόρη μου και τελείωνε. Έφυγες. Έχω και μια καριέρα να απογειώσω. Καλώς. Κάθισε. Ελπίζω μόνο να μην αργήσουμε πολύ. Όχι, βέβαια, αφού σου υποσχέθηκα, δεν θα σε καθυστερήσω. Όχι, αλήθεια, έχω τρεχάματα, δεν σε κορίδευα. Απλά επειδή επιμένατε. Ευχάριστα τρεχάματα όμως. Τι εννοείται? Ετοιμασίες για το γάμο. Το έμαθα, γι' αυτό σε φώναξα εδώ. Να σε χαρώ από κοντά. Τώρα, εγώ κάνω κάσα μεγαλύτερο, ξέρεις. Πρέπει να σκέψω όσο κάνω κήρυγμα, ότι είσαι πολύ μικρό κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ όταν παντρεύτηκα. Είμαι το πολύ 3-4 χρόνια μεγαλύτερο σου. Οπότε δεν με παίρνει να μιλάω. Ναι, εντάξει, είμαι σίγουρος για τα αισθήματά μου για τη Φύ. Δεν χρειάζεται να περιμένω άλλο. Μάλιστα.
αποφασιστικός. Το εκτιμώ πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Ναι, στο θέμα μας, βέβαια. Τι θέλεις για δώρο γάμου? Δεν μπορεί τώρα, σπίτι ανοίγεται. Κάτι θα χρειάζεστε. Ή προτιμάς ένα χρηματικό ποσό? Μισό λεπτό, μισό. Δεν θα υπάρχουν δώρα στο γάμο. Όχι μόνο από εσάς, από κανέναν. Ξέρουμε καλά σε τι εποχές ζούμε. Υπάρχει κρίση, αλλά τώρα γίνεται γάμος χωρίς δώρα. Αντισυμβατικός, αλλά με πολύ αγάπη. Το αποφάσισαμε με τη ΦΕΗ, δεν θα έχουμε ούτε δεξιώσει ούτε τίποτα. Μόνο λίγοι φίλοι εμείς, αυτά. Μάλιστα. Άρα εγώ δεν θα είμαι ανάμεσα στους καλεσμένους. Καλά, μην αισθάνεσαι άσχημα. Λογικό είναι. Έχεις περάσει πολλά εξαιτίας της οικογένειάς μου. Αλλά γι' αυτό ακριβώς θέλω να κάνεις μέρα μια εξαίρεση. Θέλω να μ' αφήσεις να σου κάνω ένα δώρο. Να σου δείξω έτσι τη συμπάθειά μου. Δεν θα ένιωθα καλά μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Μη πιέζεστε. Γεια σου, μαμά. Γιατί τόσο επιμόνη να με δεις για πες? Γιατί μου λείψες? Δεν φτάνει αυτό? Α, εντάξει. Ό,τι πει μάνα μου, πάγω κόντρα. Τότε γιατί, βρε αγόρι μου, δεν έρχεσαι να μείνεις στο σπίτι αφού έφυγε ο πατέρας σου? Έτσι δεν είπαμε? Και εγώ το θέλω, ρε μαμά. Απλά, εντάξει, ήθελα να σε αφήσω να χαρίσεις λίγο την ελευθερία σου. Χρόνια έχεις να μείνεις μόνη. Η οποία έχω να σου πω ότι δεν μ' αρέσει καθόλου. Η αδερφή σου εντωμεταξύ μου είπε ότι δεν πρόκειται να γυρίσει στο σπίτι, οπότε έλα εσύ, σε έχω ανάγκη. Εντάξει, μαμά, τα είπαμε αυτά, θα έρθω. Γιατί τόσα νεύρα? Τίποτα, καλά είμαι. Άρη, σε ξέρω. Σε λίγες μέρες η Φέη και ο Σταύρος παντρεύονται. Να ζήσουμε και καλούς απογόνους, γιατί μου το λες έτσι? Γιατί ξέρω ότι δεν την έχεις ξεπεράσει ακόμα και σε πονάει. Αυτό δεν θα το ξαναπείς. Εντάξει, για μένα η Φέη έχει τελειώσει. Έχω συγχαθεί να το λέω και να το ξαναλέω. Λοιπόν, να πάει να παντρευτεί, να πάει να κόψει το λαιμό της, να πάει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, το καταλαβαίνεις αυτό? Γι' αυτό κάνεις έτσι, από διαφορία. Ωραία, μαμά, συγγνώμη που φωνάζω, αλλά πραγματικά έχω βαρεθεί να λέω τα ίδια και τα ίδια. Δεν νιώθω τίποτα για εκείνη. Εντάξει. Εντάξει, εγώ απλά από ενδιαφέρον. Εγώ τα έχω βρει με το δικό μου παρελθόν. Παίζουμε στα δικά σου τώρα. Εγώ νομίζω ότι έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου και ότι μάλλον είμαι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ο Κίμωνας, τι ρόλο παίζει όλο αυτό? Το ψάχνω. Με το ψάχνεις όμως πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος δεν κυλάει πάντα υπέρ μας. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι ωραίος άντρας είναι, κάποια στιγμή μπορεί να παίξει το μάτι του. Ρε παιδί μου, όπως σου αρέσει εσένα, μπορεί να αρέσει και σε κάποια άλλη γυναίκα. Και από τη στιγμή που έχετε χωρίσει, τυπικά είναι μόνος του. Σωστά. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω εγώ? Τίποτα συγκεκριμένο. Κοίτα, επειδή εγώ σε έχω γεννήσει, μη μου λες, σε παρακαλώ, ψέματα. Πες μου, τον είδες με κάποια άλλη γυναίκα? Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ξέρω? Σαν τι? Ένα καινούριο πρόσωπο, ας πούμε. Εγώ την σήμερα είμαι με την κόρη μου και την υπόλοιπη μισή στο πολύ. Και μία μέρα ήσουν και με την Ατάσσα στο μπαρ. Είσαι έξυπνο κορίτσι κατά βάθος. Και θα κάνεις αυτό που πρέπει. Και τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σου? Θα στείλεις τον ξενέρωτα από εκεί που ήρθα. Και κοίτα με το αργήσεις, γιατί ξέρεις, δεν φημίζομαι για την υπομονή μου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Θεόφιλος σκότωσε τη γυναίκα του. Ισχυρίστηκε ότι το βράδυ φώνονταν μόνος του σε μια ερημική παραλία στο Λουτράκι. Και πρόσεχε, αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Αν τα καταφέρεις, θα γλιτώσεις τα χρέη σου. Αν όχι, σε βλέπω σε κανένα χαντάκι. Ας μη βασανιζόμαστε άλλο. Αύριο το πρωί θα πάμε να δείτε το καινούριο μας σπίτι. Και να δεις ότι θα σου αρέσει και θα το αγαπήσεις και αυτό. Δεν μου τα λέει καθόλου καλά ο Μαλτέζος. Το σοφέρτο. Άφαντος. Σαν πολύ δεν έχουν αυξηθεί οι εξαφανίσεις στον περίγυρο του Μαλτέζου. Τόσο πολύ που δεν μπορούμε να μιλάμε για σύμπτωση. Τι έγινε, ξύπνησε κάτι από το παρελθόν? Πατέρας μου. Έλα, σε παρακαλώ, έχουμε μπροστά μας χαρά. Παντρεύεσαι. Δεν θέλω να λερώσει κάτι, τσοτελούτα. Εντάξει, θα σου πω.